Της επίγης εκτελούσι την μνήμη σου, των εγκλημάτων την λύση και των πάθων. Ψευγών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μάρκου και πάσε Χριστό ημών αδερφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετυρδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, στον δούλον του Θεού, των συνδρομητών, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων, την ίσο και ράμονη ταύτη, των επιτρόπους τρονουτών και αφιερωτών, της Αγίας και ράσμονης ταύτης, μετά τους γίνων αυτών, υγείας και βοηθείας και σωτηρίας προ αυτών υπομέν. Εξήγησα στο κήρυγμά μου, προλίγο, ότι δεν βρίσκεται έτσι εδώ, βρίσκεται γιατί είναι το θέλημα του Θεού, το θέλημα της Παναγίας. Βρέθηκε η εικόνα της Ευρετής με θαυματουργικό τρόπο, με μήνυμα που έδωσε σε δύο νέες κοπέλες, πολύ παλαιά, ίσως 3 αιώνες πριν περίπου, γιατί η Παναγία Ευρετή αφιερώθηκε το 1850 μαζί με τον ναό που τώρα είναι Νωρία και το περιβόλι του, το πολύ μεγάλο εκείνο, εδώ στο μοναστήρι. Και αυτός είναι ο λόγος που καθορίζει τη σχέση μητέρας, δηλαδή της φλακιδιότητσας, με θυγατέρας της Ευρετής. Η Παναγία θέλησε πάλι με όραμα, πάλι σε αυτές τις δύο γυναίκες, να έρχεται κάθε χρόνο εδώ στο μοναστήρι η εικόνα της, να μένει για τη γιορτή, δηλαδή των εισοδίων, και να επιστρέφει αμέσως μετά. Τι κάνουμε λοιπόν? Οι γυναίκες, κυρίως οι γυναίκες, την φέρνουν κάθε χρόνο με τα πόδια, τόσο χιλιόμετρα. Έχουν ανδρό χρόνημα και την περιφέρουν στον δρόμο, περνούν από όλους τους δρόμους του κάμπου, έρχονται, την ανεβάζουν και στον Άγιο Μινά, την υποδεχόμαστε στον προσποτάμι, στο πρώτο γεφύρι της Καλλιμασιάς και την ανεβάζουμε εδώ στο μοναστήρι μας. Έχει έρθει λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο και θα φύγει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου. Εύχομαι σε όλους ο Άγιος Θεός, διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχών και σωμάτων και πάντα τα προσωπηρία αιτήματα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα εδώ και... Σήμερα έχουμε τη γιορτή της Παναγίας Πλακιδιώτισσας. Της Ευρετής. Της Ευρετής. Αυτήν την Ευρετή την παίρνουμε, την φέρνουμε εδώ κάθε χρόνο και γίνεται η λειτουργία εδώ. Και έχουμε και το έλθιμο να κεράσουμε τον κόσμο, κάνουμε ένα ροφιδοπύλαφο, ψαράκια τηγανιτά, τις σαρατούλες. Και μετά τη λειτουργία να κεραστεί ο κόσμος, να βγει ένα κρασί και να είναι το έθιμο έτσι. Είναι και μια ευκαιρία να βρεθούν οι χωριανοί όλοι μαζί. Ναι, εντάξει, ναι, έρχονται και από άλλα χωριά, είναι και μια ευκαιρία αυτή και είναι και το έθιμο που γίνεται κάθε χρόνο. Και βοηθάει πολύς κόσμος.